Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μας και θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του Sky, τον Μιχάλη τον Τεζάρη, ο οποίος έχει σημαντικές ειδήσεις να μας μεταφέρει. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία όσο μπορούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και πραγματικά είναι ιδιαίτερως σημαντικές. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα της ημέρας, την εγχώρια ειδησιογραφία, και αυτή δεν είναι άλλη. Το δεύτερο θέμα, μάλλον το πρώτο είναι οι εξελίξεις για τα Σκόπια. Θα σας δώσω ένα κλίμα που θα δούμε το βράδυ. Το δεύτερο θέμα σίγουρα είναι η εισβολή, η απόπειρα μάλλον εισβολής μελών του Ρουβίκορα στο καλύτερο φυλασσόμενο κτίριο της ελληνικής αστυνομίας, που δεν είναι άλλο από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, Αθήν Κατεχάκη. Ήταν λοιπόν 8 και 10 το πρωί, όταν 20 μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, που όλοι γνωρίζουμε πλέον, προσπάθησαν να ευνηδιάσουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, και να εισέλθουν στο εσωτερικό του με πρόθεση να ανέβουν επάνω στο Υπουργείο σε μια προσπάθεια, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης για τον Δημήτρη Κοφοδίνο, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνος και νοσηλεύεται στο κρατικό της Νίκαιας. Αρχικά λοιπόν τα μέλη του Ρουβίκονα έφτασαν στην πύλη του Υπουργείου κατά μόνας, για να μην τραβήξουν την προσοχή των αστυνομικών, ενώ συνέχεια και με το έναυσμα ενός εκ των ατόμων της συλλογικότητας προσπάθησαν να εισέλθουν μέσα σε αυτό. Αλλά οι αστυνομικοί τους απέτρεψαν, τους 19 τουλάχιστον, γιατί το ένα άτομο κατάφερε να περάσει 3 μέτρα στο εσωτερικό, στον άβλιο χώρο, και να συλληφθεί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσέτρεξαν στο σημείο. Τα μέλη του Ρουβίκονα απέταξαν δισκάκια με συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης, υπέρ της παροχής μάλλον άδειας για τον Δημήτρη Κουφοδίνα. Ενώ όπως καταλαβαίνουμε, η επίθεση, η ενέργεια αυτή προκάλεσε πραγματικά ανατάραξη στο πολιτικό σκηνικό, με ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος και σήμερα, μεταξύ άλλων, όπως είναι λογικό, με τόση προστασία που απολαμβάνει από την κυβέρνηση οι ενότητες του Ρουβίκονα, αυτή είναι η κανονικότητα του κυρίου Τσίπρα, ότι έχει να κάνει με την διαχείριση των μελών της συλλογικότητας. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Τόσχα, του Αναπληρωτήπουργου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε πως δεν υπάρχει κάποιος light τρόπο διαχείρισης των μελών του Ρουβίκονα. Ίσως, όπως είπε, έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη πάρα πολλά άτομα. Ενώ εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Κυρίτση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτε υποβάθμισε για ακόμη μια φορά το περιστατικό, που καθώς είπε ούτε λιγότερο πολύ ότι οι άλλοι χτύπαγαν τον Μπουτάρη ενώ στη Θεσσαλονίκη, τον δήμαρχο της πόλης, και φάγανε 10-12 μήνες, σε αυτούς πετάμε γαρτάκια, τι να κάνουνε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κυρίτσης, ενώ και οι αστυνομικοί ήταν λάβροι σε ό,τι έχει να κάνει με συγκεκριμένη επίθεση. Καθώς ο Μπαλάσκας, ο αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ανέφερε πως ακόμη και να πυροβολήσουν μπορούν οι αστυνομικοί, λέγοντας πως τα μέλη του Ρουβίκονα ξεπέρασαν κάθε κόκκινη γραμμή, ενώ ο κύριος Ντούμας, πρόεδρος των ειδικών φρουρών, είπε με σκοπτικό τρόπο: αφού δεν πάει η αστυνομία στα εξάρχεια, έρχονται αυτοί εδώ, ενώντας εγώ τα μέλη των εξαρχείων στο αρχηγείο. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και το δεύτερο περιστατικό έχει μικρότερη εγκύτητα. Σημειώθηκε στην Κάλυμνο, ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, και δεν είναι άλλο από την απόπειρα μιας γυναίκας Σουηδής 43 ετών να πνίξει τον οδηγό περιπολικού, τυλίγοντάς του στο λαιμό μια ζώνη ασφαλείας, τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού. Το απίστευτο λοιπόν περιστατικό αυτό σημειώθηκε όταν κλήθηκαν οι άνδρες της Ελλάς να πάνε στο Μασούρι προκειμένου να παραλάβουν έναν άνδρα, τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της μεγάλης ποσότητας αλκοόλ το οποίο είχε πιει. Πήγαν λοιπόν οι άνδρες εκεί της Ελλάς, τον περιπολικό μετέβη στο σημείο, πράγματι χωρίς καμία αντίρρηση και η γυναίκα και ο άνδρας πολύ περισσότερο δέχτηκαν να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα του νησιού, προκειμένου να υπηρεθεί σε ένα καθεστώς προστατευόμενης φύλαξης. Ουσιαστικά τι να τον κάνουν, να τον πάνε εν είδη ξενοδοχείου στο κρατητήριο, να ξεμεθύσει και να βρεθεί ελεύθερος. Για άγνωστο λόγο λοιπόν, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της δρομής και λίγο πριν φτάσουν στο αστυνομικό τμήμα στην Πόθια, προσπάθησε να πνίξει τον αστυνομικό. Ο αστυνομικός με αρχικό ευνηδιασμό και ο συνεπιβάτης και ο συνοδηγός, ο αστυνομικός επίσης, προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τη γυναίκα, να της περάσουν χειροπέδες. Δεν κατέστη εφικτό να καταλάβουν για ποιο λόγο έγινε η ενέργεια αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι Σουηδοί τουρίστες θα περάσουν ενδεχομένως μερικές ημέρες παραπάνω στη χώρα μας, και αυτό όχι λόγω διακοπών, αλλά λόγω πλεξίματος που θα έχει με τη δικαιοσύνη. Πραγματικά, πρωτοφανές περιστατικό στο νησί. Πάλι καλά, η αστυνομική αντέδρασαν άμεσα κέρια, γιατί φανταστείτε να έφευγε το αυτοκίνητο από τον έλεγχο του αστυνομικού, θα μπορούσε να παραστεί κάποιον άνθρωπο, να καταλήξει πάνω σε ένα όχημα, να είχαμε γενικότερα πιο δυσάρεστες καταστάσεις, και σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος αυτός δεν τραυματίστηκε ευτυχώς. Μάλιστα. Μιχάλη, κάτι μας έλεγες για τα Σκόπια. Ναι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, από ό,τι πληροφορούμε και από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το περιβόητο τηλεφώνημα ΖΑΕΦ στον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιθανό να γίνει εντός των προσεχών ωρών. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξει στο θέμα, στο ονοματολογικό για τα Σκόπια.
ένα θέμα το οποίο θα παίξει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την πρόοδο, για την συμφωνία που ενδεχομένως θα υπάρξει μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων. Για την πολίτευση δεν έχει εικόνα του τι ενέργειες κάνει η κυβέρνηση ουσιαστικά, καθώς κανείς δεν έχει καλέσει τους προέδρους των κομμάτων να πει πού οδεύει αυτή η συμφωνία, αν θα επέλθει η συμφωνία και ποια ακριβώς θα είναι το όνομα, θα είναι Βόρεια Μακεδονία, θα είναι κάποια άλλη ονομασία στα Σκόπια. Γενικότερα εμπλέκονται και οι διεθνείς και ο διεθνείς παράγοντας, τους Αμερικανούς και τη Γερμανία, να θέλουν άμεσα να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα, ένα χρόνιο θέμα η αλήθεια, και αναμένουμε να δούμε βέβαια ποιο θα είναι αυτό εν τέλει. Θα είναι η έκπληξη του καλοκαιριού προφανώς. Μάλιστα. Ευχόμαστε να μην είναι δυσάρεστη. Θα δείξει η πορεία. Έκπληξη. Καλή λοιπόν, συνέχεια, καλό ευχαριστούμε. Απόγευμα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Και σε σένα, και σε σένα, Μιχάλη. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θλίψη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον κόσμο του αθλητισμού εντός και εκτός Ελλάδας, σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Παύλου Γιαννακόπουλου τα ξημερώματα της Κυριακής. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε καταιγισμό μηνυμάτων στο διαδίκτυο, ενώ σύσσωμος ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος εξέφρασαν τη συμπαράσταση και τη συλληπιτρία στην οικογένεια Γιαννακόπουλου που έχασε τον πατριάρχη της Παύλο. Θλίψη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον κόσμο του αθλητισμού εντός και εκτός Ελλάδας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Παύλου Γιαννακόπουλου τα ξημερώματα της Κυριακής. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε καταιγισμό μηνυμάτων στο διαδίκτυο, ενώ σύσσωμος ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος εξέφρασαν την συμπαράσταση και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια Γιαννακόπουλου που έχασε τον πατριάρχη Παύλο. Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού Super Foods και του Ολυμπιακού, με τους φίλους των πράσινων να αποχαιρετούν τον άνθρωπο που, όπως έλεγαν, του οφείλουμε ότι περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Με ανακοίνωσή της, η VNX επιβεβαίωσε το θάνατο του ιδρυτή και προέδρου της, ενώ λίγο αργότερα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετούσε τον πατέρα της Παναθηναϊκής οικογένειας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Μπασκετικού Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια, μέχρι να δώσει την σκυτάλη στο γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είπε αντίο στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Το δημοσίευμα του NBA. Της επίσημης ιστοσελίδας του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη, είναι ενδεικτικό της καθολικής αναγνώρισης που τύχανε ο εμβληματικός ηγέτης των Πρασίνων. Με την τρέλα και το πάθος που έχουμε να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να προσφέρει ο Παναθηναϊκός και τι μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Ο πρώτος τίτλος για τον Παναθηναϊκό από το 1986. Ο πρώτος τίτλος για τον πρόεδρο του, τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, ένα άκρος θεαματικό βίντεο slide show με εντυπωσιακές εικόνες από την μεγάλη κλίμακας άσκηση του πολεμικού ναυτικού καταιγίδα 2018 έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Την περασμένη εβδομάδα όλος ο στόλος του πολεμικού ναυτικού βρισκόταν στο Αιγαίο για τις ανάγκες της άσκησης, μέρος της οποίας περιελάμβανε και πραγματικά πυρά. Σημειώνεται πως από την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση της άσκησης τα πλοία έχουν καταπλέψει στα λιμάνια του Αιγαίου με σκοπό να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονταν υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με τον τίτλο «Μέγατο της θαλάσσης κράτος» και να δοθεί έτσι η ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί. Αυτό συνέβη και χθες. Σε εμάς όπου πήγες Σάββατο, και έκανες ναι, και θα δούμε προχθές και το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ωστόσο να δούμε πρώτα. Θα δούμε το σχετικό βίντεο με την άσκηση καταιγής 2018. Mm-hmm.
Εντυπωσιακές εικόνες. Στο πλαίσιο τώρα των εκδηλώσεων αυτών που έγιναν το Σάββατο μετά την ολοκλήρωση της άσκησης καταιγής, όπως είπε και η Νίκη πριν, καταφέραμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ από την Κανονιοφόρο Μαχητής. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ συγκινητικό και αρκετός κόσμος επισκέφθηκε το πλοίο και ήταν συγκινημένοι και όσοι ήταν εκεί βέβαια, γιατί έβλεπαν το ενδιαφέρον του κόσμου, τη συγκίνηση, την αγάπη τους. Βέβαια δεν επιτρεπόταν να πάρουμε πλάνα από το εσωτερικό του πλοίου. Καταφέραμε να πάρουμε έγκριση και να μας ξεναγήσουν λίγο στη γέφυρα, όπου το φως δεν είναι και τόσο καλό. Όμως θα πάρετε μια εικόνα και από το εσωτερικό του πλοίου, αλλά και από το πλοίο εξωτερικά. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Η άσκηση καταιγίδα έχει ολοκληρωθεί από χθες Παρασκευή και στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, ημέρα Σάββατο, βρίσκεται εδώ στο λιμάνι του νησιού της Καλύμνου το πολεμικό αυτό πλοίο, ο Μαχητής. Εμείς θα ανέβουμε στο πλοίο και θα προσπαθήσουμε να ξεναγηθούμε σε αυτό. Βλέπουμε είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το πλοίο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον να μας κάνει μια ξενάγηση. Καλώς ήρθατε στην Κανονιοφόρο Μαχητής, πολεμικού μας ναυτικού. Εδώ βρισκόμαστε στη γέφυρα. Θα σας κάνω μια σύντομη ξενάγηση. Εδώ κάνει βάρδια ο πιταλιούχος. Σε αυτό το σημείο εδώ έχουμε το χειρισμό των μηχανών από ένα δεύτερο υπαξιωματικό, έτσι ο οποίος κάνει προς ανάποδα. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τις πορείες του πλοίου όπου διατάσσεται το υπαξιωματικό να στρέψει. Πολύ ωραία. Σε αυτό το κάθισμα κάθεται ο κ. Κυβερνήτης και δίπλα του είναι ο αξιωματικός φυλακής, ο οποίος μέσα από το ραντάρ βλέπει όλες τις πορείες του πλοίου, όλα τα παραπλέοντα πλοία. Μάλιστα. Από αυτό το τηλέφωνο επικοινωνούμε με τις μηχανές και το κέντρο πληροφοριών μάχης. Απ' την άλλη πλευρά κάθεται ο σηματονόμος μας, ο οποίος επικοινωνεί μέσω των συσκευών που βλέπετε πίσω σας με τα παραπλέοντα πλοία. Και εδώ είναι το γραφείο χαρτών που μπορούμε να βγάλουμε χειρόγραφα κάποια πορεία μέσω των χαρτών. Α, μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Γνωρίζουμε ότι μόνο εδώ μπορούμε να έχουμε κάποια πλάνα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πλοίο μας. Και είστε ο... Είμαι ο επικελευτής Τάφη Μπίτα Χελιώτης Γεώργιος. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για την πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για επίσκεψη. Προσπαθήσαμε να πάρουμε πλάνα από το εσωτερικό του Μαχητή, όμως όπως μας είπαν αυτό δεν επιτρέπεται. Και έτσι καταφέραμε βέβαια, όπως είδατε κι εσείς, να μας πούν δύο λόγια στη γέφυρα μόνο, όπου δεν ήταν και τόσο καλό το φως. Εδώ είμαστε τώρα στην πρίμνη του Μαχητή και προσπαθούμε να πάρουμε κάποια πλάνα, εξωτερικά μόνο επιτρέπεται να δείξουμε. Βλέπουμε εδώ δύο πλαστικές λέμβους, μία δεξιά, μία αριστερά, όπως βλέπετε. Και εδώ είναι βέβαια το κανόνι του Μαχητή. Καλημέρα! Κάνουμε μια βόλτα περιμετρικά του πλοίου για να έχουμε έστω αυτή την εικόνα που μπορούμε να έχουμε.
στην πλώρη του μαχητή βέβαια βρισκόμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Και από εδώ βλέπουμε άλλο ένα κανόνι. Αρκετή μέχρι στιγμής από ό,τι μας είπαν η επισκεψιμότητα. Και είναι φυσικό βέβαια. Φρουρεί την πατρίδα. Αυτός είναι ο μαχητής λοιπόν, ακίνητος φρουρός των θαλάσσιων συνόρων της πατρίδας μας, του έθνους μας. Πάρα πολύ ωραίο. Ο μαχητής. Έτσι, ναι. Έτσι. Μας λοιπόν, γεμίζει η εθνική υπερηφάνεια. Σίγουρα. Και σκεφτόμαστε λοιπόν, και τις μητέρες, τους γονείς που σκέφτονται τα παιδιά τους, που βρίσκονται εκεί όλο το 24ωρο. Αυτό ακριβώς. Πολύ γρήγορα, Γαβρίλη, λοιπόν, να μας δώσεις τη δυνατότητα για, ναι, για δύο ανακοινώσεις. Ωραία. Λοιπόν, Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμώνη έχει μία εκδήλωση εδώ το Σάββατο 23 Ιουνίου στο Θέατρο Χώρας στις 9 το βράδυ με τη Λαμπρινή Καρακώστα, τραγούδι, κιθάρα, μεταλόφωνο. Δέσποινα Σπανού, τσέλο, τραγούδι. Είναι μία συνδιοργάνωση των Φιλανθρωπικών Σωματείων Άγιος Νικόλαος και Τρεις Ιεράρχες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμώνη. Θα στηριχθούν δηλαδή αυτά τα δύο σωματεία, ο Άγιος Νικόλαος και Τρεις Ιεράρχες, και η συνδρομή είναι μόλις 5 ευρώ. Ωραία. Όσοι μπορέσουμε να πάμε. Βέβαια. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια ανακοίνωση για την παρουσίαση του βιβλίου Σκεύος Ζερβός, πρωτοπόρος γιατρός, ερευνητής, συγγραφέας, εθνικός ευεργέτης και πολιτικός, του κυρίου Λάζαρου Βλαδίμηρου. Τη Δευτέρα είναι ιατρός ο κύριος Λάζαρος Βλαδίμηρος, έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 8, στο Πολεμικό Μουσείο. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.